Εδώ είναι ο ναός στον οποίο λειτουργούσε ο Παπαφώτης μας. Και από αυτόν μετά ο Παπαδημήτρης μας. Άλλη όμορφη μορφή. Για τον Παπαφώτη λοιπόν θα μπορούσε κανένας να μιλάει με τις ώρες. Με τις ώρες και με τις μέρες. Έχει διηγήσεις και λέει, δεν θα τις πω ακόμα, λέει ο Παπαδημήτρης. Διότι είναι πολλά τα θαυμαστά γεγονότα και δεν θα τα πιστεύετε. Για πες λίγο για την ιστορία, για την Ουρανούπολη, εκεί με τον Γιαχωβά. Όχι Γιαχωβά. Ναι, για πες. Μια κοπέλα που είχε αρρώστια, το καρκίνο. Α, ναι. Και έτσι με θαυμαστό τρόπο και με ένα βότανο, το δεντρολίβανο που είναι στο τάφο του Παπαφώτη, η κοπέλα δέχτηκε τις μεσητείες και τις πρεσβείες του Παπαφώτη και είναι πάρα πολύ καλά στην υγεία της μέχρι και σήμερα που έχουν περάσει από τότε από τη δοκιμασία της με ένα σοβαρό καρκίνο εδώ και αρκετά χρόνια. Και δεν είναι το μόνο περιστατικό και θα σταματήσω εκεί, δεν θα πω περισσότερα. Είδατε μωρέ τι ταπείνωση έχουν οι παππούλιδες που υπηρετούν στα αγιασμένα μέρη. Έχουν ταπείνωση, δεν θέλουν να λένε πολλά. Δεν θέλουν να... Εδώ τώρα είναι τα Άγια Λείψανα των Αγίων. Για πες μου λίγο, Παπά Δημήτρη, ναι. Ποια είναι. Είναι πολύ Άγιοι μέσα, πάρα πολλά. Εδώ είναι μικρά. Τον Αγίον Ραφαήλ, ναι. Εδώ είναι το Αγίου Ιωάννου, το Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, της Αγίας Μαρίνας και μικρά τεμάχια πάρα πολλών Αγίων. Εδώ είναι το Αγίου Προκοπίου που γιορτάζει και αύριο. Υπάρχει ένα κομμάτι από το αίμα του Αγίου Ιερομάρτυρος του Φιλούμενου που μαρτύρησε στην Αγία Γη. Στο φρέο του Ιακώβ που του έκοψαν οι Εβραίοι τα πόδια. Εδώ είναι της Αγίας Μαγδαληνής που αγαπώ πολύ. Της Αγίας Μαγδαληνής. Στο τέμπλο Άγιος Αντώνιος, ο παππούς μας, ο μεγάλος καθηγητής της Ερήμου. Και είδα, λέει, ο Άγιος Αντώνιος, υπλωμένας όλα στα σπαγίδα του διαβόλου. Και αναρωτήθηκα. Τις δύνατε σωθήνε. Και τι απάντησε ο Θεός. Άρων τους πειρασμούς, Κύριε, και ουδήσως σωζόμενος. Άμα πάρει τις δυσκολίες ο Θεός, κανένας δεν σώζεται. Να αγαπήσουμε τα δύσκολά μας. Τα δύσκολα θα μας πάνε στον Παράδεισο. Τα γλέντια, λέει, είναι καλά για αυτήν τη ζωή, αλλά οι δυσκολίες είναι καλές για την άλλη τη ζωή. Και είμαστε τώρα μέσα στο Ιερό Βήμα. Εδώ είναι η Παναγία η Γοργοϋπήκος. Γιατί ονομάστηκε Γοργοϋπήκος? Γιατί ακούει αμέσως όποιος προσεύχεται στην εικόνα της Παναγίας και λέει την παράκληση της Γοργοϋπήκο, αμέσως τον ακούει ο Θεός. Και εδώ βέβαια, εδώ τώρα κι αν δεν είναι, εδώ είναι η προσκομιδή, εδώ που διάβαζε τα χιλιάδες ονόματα ο Παπαφώτης για όλους μας. Για αυτούς που ζούσαν τότε και για αυτούς που ζουν τώρα, για όλο τον κόσμο, για όλη την οικουμένη. Δεν ξέρω αυτό που έγραφε πάντα, εκείνος τα έχει γραμμένα. Μνήστητη, Κύριε. Θυμήσου, Κύριε, θυμήσου. Τον Ιερατοσάντων, την ενωρία ταύτη, τον Διακονισάντων, των Ψαλτών, των Νεοκόρων, εκεί. Εδώ, εν το Ιερό Ναό τούτο. Όσοι ήταν εδώ και εδώ βέβαια μπροστά, σε αυτό το θυσιαστήριο, για σκεφτείτε εδώ, σε αυτή την Αγία Τράπεζα, πόσα δάκρυα χύθηκαν. Πόσα δάκρυα, πόσες προσευχές, πόση αγιότητα έλαμψε εδώ μπροστά, πιάνοντας τα Άγια Δώρα. Ναι.